Καμία επίσημη ενημέρωση δεν δόθηκε μέχρι στιγμή στην εφορία Τρικάλων σχετικά με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακουσταντίνου που αφορούν τις καταργήσεις των ΔΟΗ στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος κατά της φοροδιαφυγής. Σε περίπτωση ωστόσο που προχωρήσουν οι καταργήσεις, οι πολίτες του νομού θα εξυπηρετούνται μόνο από την εφορία Τρικάλων, καθώς θα καταργηθούν οι ΔΟΗ Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας. Εφόσον το Υπουργείο τα σχεδιάζει έτσι, προφανώς και θα μπορεί να λειτουργήσει. Προφανώς και θα μπορεί να λειτουργήσει. Και όπως θα ακούσατε, ότι όλοι οι υπάλληλοι από τις ΔΟΗ που θα καταργηθούν θα στελεχώσουν την κεντρική υπηρεσία του νομού. Ναι, αλλά θα υπάρχει ταλαιπωρία όμως για τους πολίτες. Γιατί κάποιος, ας πούμε, από ένα χωριό της Καλαμπάκας να εξυπηρετηθεί στη ΔΟΗ Τρικάλων είναι λίγο δύσκολο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν προσέξατε, ο Υπουργός είπε ότι εν πάση περιπτώσει θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο, βέβαια όχι άμεσα, μακροπρόθεσμο, όπου η επιδίωξη θα είναι ο κόσμος να μην έρχεται στην εφορία. Να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα ΚΕΠ, να μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλους τρόπους.